Το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Μυτιλίνης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο άμυστος σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα πολιτισμού, κύριος Μάκης Βενέτας. Ξεχωρίζει μεγάλη μουσική παράσταση με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και με διακεκριμένους μουσικούς στις 22 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης με τίτλο «Τα Χριστούγεννα του Πινόκιο». Ο Δήμος Μυτιλίνης από τώρα εύχεται καλές γιορτές και προσκαλεί όλους τους δημότες και όχι μόνο του Δήμου Μυτιλίνης να παρακολουθούν το εορταστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πλούσιο και πιστεύουμε ότι θα πιάσει τόπο ιδίως στα παιδιάκια, τα οποία είναι γιορτή δική τους κυρίως. Δεν είναι πρόκληση, αλλά είναι επιταγή το να βάλουμε μέσα στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τα ήθη και τα έθιμά μας. Επομένως, λοιπόν, αρχίζω ανάποδα εγώ το πρόγραμμα και λέω ότι την παραμονή του νέου έτους θα αναβιώσει στην Παναγία τη Φανερωμένη το έθιμο του Αμήλι του Νερού με πύληνα κανατάκια, τα οποία έχουμε παραγγείλει ήδη και είναι έτοιμα, που θα γράφουν Δήμος Μυτιλίνης Αμήλι το Νερό. Τι είναι αυτό? Είναι ένα έθιμο πολύ πολύ παλιό που γίνεται στην επάνω σκάλα, στη μικρή εκκλησίτσα της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου οι νέες κυρίως, οι κοπέλες, παίρνουν ένα κανατάκι και πάνε μέχρι την εκκλησία να πάρουν το Αμήλι το Νερό και όποιο όνομα ακούσουν καθοδόν ή πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας, ας πούμε ακούν στρατής, στρατοί θα παντρευτούν. Έτσι λέει το έθιμο. Και οπωσδήποτε μέσα στο εορταστικό πρόγραμμα την Παρασκευή 29 Δεκάτου, ανάποδα έχουμε αρχίσει, θα περάσει μέσα από την αγορά η άμαξα του Άι Βασίλη, συνοδευόμενη από Άι Βασίλιδες. Ποιοι θα είναι οι Άι Βασίλιδες? Κυρίως θα είναι οι μπάντες του Δήμου Μυτιλίνης και του Οδείου Πρασίνου, του Εθνικού Οδείου Πρασίνου, για να έχει έτσι μια αλλαγή στο σκηνικό μέσα στην αγορά. Στις 5 Δεκάτου ημέρα Τρίτη, στις 7.30 ώρα, ήδη πήρα την πρώτη γεύση, στείνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το μεγάλο αυτό χριστουγεννιάτικο δέντρο, με το ίδιο βράδυ θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με φωτιστικά, λέιζερ, οπτικό σόου, μουσική εκδήλωση, η οποία θα περιβάλλει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα υπάρχει ειδική τραγουδίστρια και ορχήστρα, η οποία θα παίζει πάνω από μια μισή ώρα τραγούδια εορταστικά και όχι μόνο. Η μέρα Κυριακή στις 10 Δεκάτου, στις 7 η ώρα, θα γίνει μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση από το Εθνικό Οδείο Παράρτημα Μυτιλίνης. Συμπεριλαμβάνουμε και τον ιδιωτικό φορέα μέσα στις εκδηλώσεις μας. Θα σταθούμε λιγάκι η μέρα Πέμπτη στις 14 Δεκάτου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Η χοροδία του Δήμου Μυτιλίνης Νίκος Μυρογιάννης, η οποία πήγε των εκδηλώσεων αρκετό χρόνο πριν. Κάναμε μια προσπάθεια ειδικά αφορούσε ένα όνειρο δικό μου να επαναλειτουργήσει. Και έγινε αυτό. Ήδη κάνει τις πρόβες της στο πλούσιο καθόλα πολιτικό κέντρο στην Ερμού και πιστεύω ότι θα δώσει ένα νέο τόνο, μια δυνατή παρουσία, διότι υπάρχει μια ιστορικότητα στη χοροδία Δήμου Μυτιλίνης, Νίκος Μυρογιάννης με τη διεύθυνση Ηλίας Κεφαλά. Και την Παρασκευή 15 Δεκάτου. Και θα παρακαλέσω, πρέπει να παρακαλέσω ή να απαιτήσω από τον κόσμο να έρθει τη μέρα αυτή για να απολαύσει μια σπουδαία εκδήλωση γέννημα θρέμα Μυτιλίνης, της Λέσβου. Το φωνητικό σχήμα με τη διεύθυνση της Χρύσας Ελένης Ιαμέτη και στο πιάνο η Νίκη Κεραμέκη θα δώσουν έναν δυνατό παρόν εδώ στα Χριστούγεννα, μάλλον στον δρόμο προς τα Χριστούγεννα. Ήδη είναι δοκιμασμένη ως εκδήλωση στο Θερσί Χαμάμ που έγινε το καλοκαίρι με μουσική από γλώσσες όλου του κόσμου, μουσική του κόσμου λεγόταν. Τώρα θα είναι ακόμα καλύτερη. Πραγματικά θα είναι ένα κόσμο αυτή η εκδήλωση για την πόλη μας. 16 Δεκάτου, ημέρα Σάββατο, στις 8 η ώρα, πάλι η Νίκη Κεραμέκη με το δικό της σχήμα. Στις 20 Δεκάτου, ημέρα Τετάρτη, στις 7.30 ώρα. Αν μη τι άλλο, αν δεν ήταν μέσα το μουσικό σχολείο, δεν θα κάναμε τίποτα. Το μουσικό σχολείο είναι
πραγματικά ένας πόλος έλξης και μουσικής αλλά και παιδείας. Εδώ συνδυάζεται η παιδεία με τη μουσική, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει στην εκπαίδευση. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα πρέπει να παρακολουθήσετε όλοι, να την παρακολουθήσουν όλοι. Και ερχόμαστε λοιπόν στην κεντρική εκδήλωση Χριστούγεννα του Πινόκιο. Είναι μια μουσική παράσταση, ο Πινόκιο τα Χριστούγεννα, είναι η κεντρική μας χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Η αφήστε να δω, θα σας συγκοινοποιήσουμε και έγχρωμη. Τραγουδά η Ανδριάνα Μπάμπαλη, Θεοδόρα Σιάρκου, Θοδωρής Λεμπέσης είναι η ενορχήστρωση και τα θεατρικά κείμενα Λευτέρης Ντρούβας. Συνοδεύει την όλη εκδήλωση η περίφημη χοροδία η δικιά μας, που πιστεύω ότι είναι περίφημη, η χοροδία Νιμάτο, με τη διεύθυνση του Δημήτρη Χατζηγιαννάκη. Συνάμα, 23-12 ημέρα Σάββατο, το μεσημέρι στον Ολυμπιακό Δρόμο Ερμού, στη γνωστή Ερμού, θα γίνει η μουσική εκδήλωση του Δήμου Μυτιλίνης με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πάλι με αυτό το σχήμα που είπαμε προηγουμένως. 27-12 η χοροδία Νίκος Καλκώτας, φίλη της χοροδίας Νίκου Καλκώτα, θα δώσουν το παράδοσο στο Δημοτικό Θέατρο, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου του Παζαΐτη. Και εδώ το καινούργιο που μένει και μπαίνει μέσα είναι η χοροδία Μυτιλίνης, μέτος ήδη στο 1948, η γνωστή χοροδία που ήταν χρόνια τώρα υπό τη διεύθυνση, υπό την προεδρία του Αντώνη Πίκουλου και σήμερα είναι του Κακαδέλη του Γιάννη, επαναλειτουργεί, αν και δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Απλά λόγω έλλειψης στέγης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, από το διαθέτη τον Γρηγόρη Βουσέλη, η χοροδία Μυτιλίνης, έτος ήδη 1948, η έδρα της να είναι εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, ως η βούληση του διαθέτη επιβάλλει. Αλλά δεν είναι μονάχα μόνο η βυζαντινή μουσική, μετά τη χοροδία του Γιώργου Παζαΐτη, φίλος Καλκώτα, θα είναι μια βυζαντινή εκδήλωση με πάρα πολύ ωραία βυζαντινά τραγούδια και μουσική που διευθύνει ο Πολύδωρος Αμπατζής.